από το μοναστήρι της Αριζόνας, έτσι, συμβούλεψε αυτό το πράγμα, ότι δεν πρέπει να πάρουν το εμβόλιο. Και δεν είναι ο μόνος, έτσι, και άλλοι πατέρες, σύγχρονοι μας το λένε αυτό, γιατί ακριβώς δεν γνωρίζουμε τι περιέχει, το πρώτο και κύριο. Πώς μπορείς να βάλεις μέσα σου κάτι που δεν ξέρεις τι είναι. Και είναι μάλιστα παρασκευασμένο αυτό το εμβόλιο με μια τεχνολογία που δεν έχει ξαναγίνει εμβόλιο με αυτή την τεχνολογία, έτσι. Μέχρι τώρα τα εμβόλια, τι ήτανε, τα εμβόλια ήτανε ιοί εξασθενημένοι, έτσι, ή κομμάτια από τους ιούς, τα οποία διήγηραν το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου και έφτιαχνε εναντίον αυτών των ιών αντισώματα. Αυτό τώρα το εμβόλιο δεν είναι το ίδιο. Είναι με άλλη τεχνική φτιαγμένο. Έτσι, να μπαίνει μέσα στον άνθρωπο, στο γενετικό του υλικό και εκεί μέσα να παρεμβαίνει, να αλλάζει δηλαδή την ουσία του είναι μας, το DNA μας και να διεγείρει υποτίθεται, την παραγωγή των αντισωμάτων. Λοιπόν, δεν ξέρουμε τι παρενέργειες θα έχει όλο αυτό. Πρώτον αυτό και δεύτερον, δεν έχει δοκιμαστεί. Ένα εμβόλιο για να βγει στην κυκλοφορία χρειάζεται, μπορεί και 30 χρόνια να δοκιμαστεί. Τα κλασικά εμβόλια που έχουμε και τα χρησιμοποιούμε έχουν μέσο όρο δοκιμασίας, δηλαδή χρειάστηκε να δοκιμαστούν πριν βγουν στην κυκλοφορία 10 χρόνια, κατά μέσο όρο. Έχουμε εμβόλιο που χρειάστηκε 30 χρόνια δοκιμαστεί για να βγει στην κυκλοφορία. Και τώρα σε μερικούς μήνες, κάτι που δεν έχει ξαναφτιαχτεί ποτέ με αυτή την τεχνολογία, μας λένε κάντε το. Εμείς βέβαια λέει δεν έχουμε καμιά ευθύνη για τις παρενέργειες, λένε οι εταιρείες. Έτσι, αν μετά από 4 χρόνια οι άνθρωποι πεθαίνουν σωριδών. Όπως και για τα φάρμακα, για οποιοδήποτε φάρμακο, δεν ξέρω αν είχατε υπόψη σε ένα φάρμακο που είχε βγει για τις έγκυες γυναίκες, η θαλιδομίδη, το οποίο είχε κυκλοφορήσει στην Ευρώπη πριν μερικά χρόνια και το πέρανε οι έγκυες γυναίκες για να είναι καλύτερη η εγκυμοσύνη τους και βγαίναν τα παιδιά τους ανάπηρα. Τους λείπαν τα χέρια, τα πόδια, καταλάβατε. Εμπιστεύτηκαν τους γιατρούς και μετά κάνανε παιδάκια. Έχει γεμίσει η Ευρώπη με τέτοια παιδάκια ανάπηρα. Δεν είναι τόσο εύκολο να πεις θα το κάνω. Γιατί θα έχει συνέπειες και σένα, θα έχει στα παιδιά σου, θα έχει και σε όλους γύρω σου. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει, τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό. Καταλάβατε. Θα πεις γιατί δεν το προλάβαμε αυτό το φάρμακο. Ναι, γιατί τρέξαν οι άνθρωποι, οι γυναίκες, προκειμένου σου λέει να μην πονάω εγώ, να είμαι καλά στην εγκυμοσύνη μου, πάρ' το. Ναι, αλλά μετά δεν πρέπει να τρέχουμε να βιαζόμαστε σε αυτά τα πράγματα. Πολύ περισσότερο γιατί έχουμε και εδώ μια μαρτυρία του Αγίου Παϊσίου που υπάρχει στο βιβλίο της Ουρωτής, το δεύτερο τόμο από τους 6 τόμους που έχει βγάλει το μοναστήρι, πνευματική αφύπνιση. Μπορείτε να το βρείτε, στην 181 σελίδα είναι. Στο δεύτερο τόμο. Που λέει και ότι λέει ο Άγιος για ένα εμβόλιο το οποίο λέει θα είναι μαζί, θα το κάνουν στους ανθρώπους και θα είναι μαζί και το σφράγισμα μαζί με το εμβόλιο. Το οποίο είναι ακριβώς το σπουδαιότερο. Αυτοί που προσπαθούν μέσω του εμβολίου τώρα δηλαδή, το έχουν πει άλλωστε, να μας βάλουν και ένα πιστοποιητικό ψηφιακό, το οποίο θα χαράζεται δηλαδή με κάποιο τρόπο, με ακτίνες λέιζερ, πολύ πιθανόν, πάνω στον άνθρωπο, ανεξίτηλα. Και θα μπορεί κάποιο μηχάνημα να το διαβάζει αυτό για να πιστοποιεί ότι είσαι εμβολιασμένος, για να μπορείς να κάνεις αυτά που αυτοί θέλουν να κάνεις. Που θέλουν να σου επιτρέψουν να κάνεις, δηλαδή να μπεις στα σούπερ μάρκετ, να ταξιδέψεις κλπ. Και αυτό το πιστοποιητικό εικάζεται ότι είναι το σφράγισμα. Δηλαδή η σφραγίδα του Αντιχρίστου για την οποία μιλάει ο Ιωάννης ο Θεολόγος, έτσι, το οποίο δεν επιτρέπεται να το πάρει ο χριστιανός, έτσι είναι άρνηση Χριστού αυτό. Αυτός είναι ο σπουδαιότερος λόγος που πρέπει να αρνηθούμε. Και φυσικά και όλες αυτές που σας είπα οι πιθανές παρενέργειες. Και πολλοί επιστήμονες λένε ότι θα μπαίνει μέσα στο DNA μας, θα αλλάζει τον άνθρωπο και δεν ξέρουμε τι θα προκύψει, θα είναι κάτι άλλο πια ο άνθρωπος. Δεν θα είναι αυτό που ξέρουμε. Μεταλλαγμένος.
Δεν είμαστε ακόμα στο σφράγισμα. Εσύ ξέρεις πότε είναι το σφράγισμα. Μπορεί να είναι μια πρόβα. Δεν ξέρουμε. Οι Έλληνες είναι ο στόχος, να ξέρετε. Γιατί είμαστε Ορθόδοξοι. Δεν σας κάνει εντύπωση. Όλη η Ευρώπη είναι ελεύθερη. Μόνο οι Έλληνες είμαστε σε αυτή την αυστηρότητα. Στην Γερμανία είναι πολύ χαλαρά τα πράγματα. Εμάς μας έχουν στις... χωρίς μάσκες, βεβαίως. Στην Αμερική βγήκε απόφαση από το Ανώτατο Δικαστήριο να αφαιθούν ελεύθεροι χώροι λατρείας. Μόνο εμάς έχουν κλειστές εκκλησίες. Καταλάβατε. Γιατί ο στόχος είναι η Ορθόδοξη Ελλάδα. Οι σιωνιστές δεν θέλουν να υπάρχει Ορθοδοξία και επειδή η Ελλάδα είναι Ορθόδοξη, δεν θέλουν να υπάρχει και Ελλάδα. Γι' αυτό έχουν συγκεντρώσει όλα τα πειρά τους εδώ, σε εμάς. Αλλά μας φυλάει η Παναγία και οι Άγιοι και το λίμα, αυτοί οι Ορθόδοξοι που μένουν πιστοί, και μακάρι να είμαστε σε αυτούς και εμείς, έτσι να φυλάξουμε την πίστη μας στα κέρι και να ζούμε εν μετανοία, ώστε να μην μπορεί ο διάβολος και τα όργανα του να μας βλάψουν. Και αυτοί, ξέρετε, που θα επηρεαστούν πάρα πολύ από τον ιό που μπορεί να έρθει και πιο φωνικός, έτσι, κατασκευασμένος σύμφωνα με το σχέδιό τους, με μεγαλύτερη θνητότητα, και να πεθαίνουν οι άνθρωποι σωριδών, να γίνει όντως πανδημία, όχι αυτό που ζούμε τώρα, έτσι, που δεν είναι πανδημία. Αυτοί που θα επιζήσουν, θα φυλαχτούν, θα είναι αυτοί οι οποίοι θα είναι με τη Θεία Κοινωνία, με την μετάλληψη του σώματος και του αίματος του Χριστού. Αυτοί θα επιζήσουν. Γι' αυτό πρέπει να ζούμε σωστά, ώστε να μπορούμε να κοινωνάμε. Αυτό είναι το αντίδοτο σε όλα τα βλαπτικά του διαβόλου. Για την πρώτη ερώτηση που είπατε για το σφράγισμα, ότι δεν θα είναι κρυφό, θα είναι φανερό. Θα είναι φανερό, αλλά δεν θα το καταλάβουν όλοι, γιατί δεν θα πιστεύουν όλοι. Έτσι θα εξαπατηθούν πολλοί, ακόμα και οι εκλεκτοί. Ούτε τον Αντίχριστο θα το καταλάβουν όλοι ότι είναι ο Αντίχριστος. Θα εξαπατηθούν πάρα πολύ. Και από τους χριστιανούς, δεν λέμε για τους άλλους. Οι άλλοι είναι ήδη εξαπατημένοι. Μιλάμε για τους χριστιανούς. Το λέει η Αγία Γραφή ότι θα παλανηθούν ακόμα και οι εκλεκτοί. Οι εκλεκτοί από τους χριστιανούς. Οι επίλεκτοι. Πολλοί δεν θα απατηθούν. Να βλέπετε και τώρα πόσοι έχουν εξαπατηθεί με τα προσωπία. Και άνθρωποι που έλεγες με αυτοί ήταν υποτίθεται πνευματικοί άνθρωποι. Ξομολογούσαν, έτσι, ξομολογούνταν στην εκκλησία και όμως σου λέει όχι, μάσκα, μάσκα. Μα αλλά δεν το βλέπουνε. Εξαπατήθηκαν. Γιατί εξαπατήθηκαν? Γιατί δεν υπήρχε νύψη. Εγρήγορση πνευματική, καταλάβατε. Όταν δεν υπάρχει νύψη, δεν υπάρχει διάκρισης. Δεν μπορεί να διακρίνει ο άνθρωπος το σωστό από το εσφαλμένο. Είναι σαν έναν άνθρωπο που έχει κλειστά τα μάτια του. Η νύψη είναι η προσοχή. Και πότε έχει ο χριστιανός νύψη? Όταν εξομολογείται, προσεύχεται, προσέχει και κοινωνεί. Τότε έχει νύψη. Τότε καταλαβαίνει που είναι το σωστό και που είναι το λάθος. Ενώ ο άλλος που δεν έχει ζωντανή έτσι κοινωνία με τον Θεό, μπορεί φαινομενικά να κάνει κάποια θρησκευτικά καθήκοντα εξωτερικά, αλλά κοιμάται πνευματικά και θα πέσει στην παγίδα του διαβόλου, θα εξαπατηθεί. Και το βλέπουμε αυτό πάρα πολύ στις μέρες μας. Για το δεύτερο ερώτημα, αν πρέπει μέχρι θανάτου να αντισταθούμε, πάλι εδώ μας διδάσκουν οι Άγιοι Μάρτυρες. Δεν το κάνανε αυτό το πράγμα, έτσι, μέχρι θανάτου, να σκοτώσουν δηλαδή τους δημίους τους. Μπορούμε να κάνουμε τη σωστή μας πνευματική προσπάθεια και να μην έχει καμιά επίδραση στο εμβόλιο πάνω μας.
Ξέρετε, οι κομμουνιστές στη Ρωσία είχαν τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως και μάζευαν όλους τους αντιφρονούντες, τους πολιτικά αντίθετους δηλαδή, στον κομμουνισμό, αλλά και τους χριστιανούς. Και τους κάνανε ψυχοθεραπεία, υποτίθεται έτσι, τους κάνανε φαρμακοθεραπεία, έτσι, με ψυχοφάρμακα, για να τους αλλάξουν τις πεποιθήσεις και πειράματα δηλαδή, σε ψυχιατρικές κλινικές, στρατόπεδα συγκεντρώσεως, τα οποία είχαν και ψυχιατρικές κλινικές. Και τους ποτίζανε ψυχοφάρμακα για να τους αλλοιώσουν την προσωπικότητα. Υπήρχε και μια ευλαβέστατη χριστιανή εκεί η Ρωσίδα, της δίνανε χάπια κάθε μέρα, αυτή τα πίνε, αλλά δεν πάθαινε τίποτα. Και είχαν μείνει όλοι με ανοιχτό το στόμα. Γιατί δεν παθαίνει, γιατί. Αυτή έλεγε συνέχεια την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Και ό,τι και να την ποτίζανε, δεν έπαθαινε τίποτε. Καταλάβατε. Αυτό είναι. Αυτή είναι η δύναμη του Χριστού. Δεν λέει ο Χριστός, καν θανάσιμο τι πίωσιν, ουμή αυτούς βλάψει, λέει. Δεν το λέει ο Χριστός. Ακόμα λέει και αν πιούν κάτι θανάσιμο, οι άνθρωποι του Θεού, δεν θα τους βλάψει. Πως οι Άγιοι, ας πούμε, τους δίνανε να πιούν δηλητήριο και δεν πάθαιναν τίποτε. Και μετά πήρανε και οι ίδιοι οι δήμοι, ας πούμε, και πέφτανε αμέσως κάτω, νεκροί, φοβερά δηλητήρια. Αλλά οι Άγιοι κάναν το σταυρό τους, λέγανε την ευχή και αν δεν μπορούσαν με το χέρι να το σταυρώσουν, το κάνανε με τα μάτια τους ή με τη γλώσσα τους, το σημείο του σταυρού. Και δεν μπορούσαν να τους κάνουν τίποτε. Καταλάβατε. Αλλά και αν ακόμα πει κανείς ότι θα μου κάνουν με το ζόρι το εμβόλιο και λοιπά και θα πεθάνω από αυτό, δεν έχω ευθύνη μπροστά στο Θεό. Έτσι. Γιατί γίνεται με τη βία. Ό,τι γίνεται με τη βία δεν έχεις ευθύνη. Ό,τι κάνεις με τη θέλησή σου, σε αυτό, γι' αυτό έχεις ευθύνη. Τότε φυσικά δεν λογαριάζεται ότι πρόδωσες τον Χριστό ή ότι πήρες το χάραγμα. Όπως και στα πρώτα χρόνια με τους διωγμούς, πάρα πολλές χριστιανές κοπέλες τις κακοποιούσαν οι ειδωλολάτρες, έτσι, τις βίαζαν. Η Εκκλησία τις έβαζε με τις παρθένες. Γιατί ήταν ακούσια όλα αυτά, δεν τα έκαναν τη θέλησή τους. Όλα αυτά γίνονται γιατί ο Θεός προσπαθεί να μας σώσει. Και ένας τρόπος, ξέρετε, για να σωθούμε είναι και να μην κυδευτούμε. Μην νομίζετε ότι πάντα η κηδεία ωφελεί. Ένας αυτοκτονημένος, ας πούμε, ωφελείται όταν δεν κηδευτεί, παρόταν κηδευτεί. Όσο και αν ακούγεται παράξενο αυτό. Γιατί δεν πρέπει να κηδευτεί. Δηλαδή, να τον ψάλουμε και να πούμε το πρόβατό σου, Κύριε, που έχασε το δρόμο και ήρθε πίσω εν μετάνοια. Ποια μετάνοια? Ψέματα λέμε στον Χριστό. Αφού αυτός δεν γίνανε μετανοία, αφού αυτοκτόνησε. Το σπουδαιότερο δώρο, ας πούμε, ένα από τα ύψιστα δώρα, τέλος πάντων, το δώρο της ζωής, το πέταξε στα μούτρα του Θεού. Σου λέει, δεν το θέλω. Μεγίστη απρέπεια, πώς να πούμε, βλασφημία, ασέβεια, ανέδεια, αχαριστία. Αχαριστία, αυτή είναι η σωστή λέξη. Η αυτοκτονία είναι η μεγίστη αχαριστία. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα, Θεέ μου, αυτός ήταν δικό σου και τώρα πάρ' τον πίσω. Γιατί αυτό λέμε στις κηδείες. Άμωμη είναι οδό, αλληλούια, τι άμωμη, άμωμος είναι αυτός. Μας λέει λοιπόν ένα περιστατικό ιερέως που διώκεται γιατί λέει το σωστό, έτσι, να μην φοράνε μάσκες και λοιπά. Τα περιμένουμε αυτά, γιατί ο Κύριος μας είπε, ή εμέ διώξαν και εμάς διώξουσι. Είναι απόδειξη γνησιότητος όταν μας διώχνουνε. Και απόδειξη αμαρτωλότητος όταν μας λένε όλοι μπράβο και καλά λόγια. Όταν κάποιοι μας λένε καλά λόγια, συνήθως οι λιγότεροι, και κάποιοι κακά λόγια, τότε πάμε καλά. Έτσι δεν είπε ο Κύριος, ουέ, αλίμονο εάν σας πούν καλά λόγια όλοι οι άνθρωποι. Σημαίνει ότι είστε σαν τους χαμελέοντες που παίρνουν το χρώμα του περιβάλλοντος και κάθε φορά προσαρμόζονται με τους χριστιανούς χριστιανοί, με τους άθεους άθεοι,
με τους κοσμικούς κοσμικοί και είσαι ένας άνθρωπος που αλλάζεις προσωπία, αλλάζεις μάσκες. Αυτό είναι οι άνθρωποι σήμερα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Φοράνε τη μάσκα που νομίζουν ότι ταιριάζει στο κάθε περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. Αυτό είναι που μισεί ο Χριστός, έτσι. Είναι υποκριτές αυτοί. Οι άνθρωποι του Θεού δεν φοράνε μάσκες. Είναι και φαίνονται αυτό που είναι. Και γι' αυτό διώκονται από τους μασκοφόρους.